μια βαθιά μπαγιά τώρα για τον Σέχιτς. Θα δούμε την επιλογή του, θα κάνει το σούτ σε ετοιμότητα ο Γιωβάνοβιτς. Γυροφέρνουν την περιοχή του Περντρέου, μια σέντρα τώρα και ένα κεφάλι το οποίο του Ντανίλο. Ξανά όμως η του Απόλλωνα με Ουάρτα. Ο αριστερά κάνει το γύρισμα, ένα σούτ έξω. Χαμάς για τον Πίτσα που κάνει το σούτ έξω. Δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Περντρέου. Δημιουργούν ωραίο κλίμα. Κεφάλι του Φοφανά προς τα πίσω, βγήκε ο Περντρέου παρολίγο εκεί να έχουμε ευκαιρία για τον Απόλλωνα με τον Πίτσα, είναι κόρνερ. Άλλαξε θέση με τον Πίτσα. Καμάς. Η σέντρα, ο Πίτσα η κεφαλιά έξω. Για τώρα στην περιοχή είναι ευκαιρία ο Γιωβάνοβιτς, η φάση συνεχίζεται, το πλασέ 1-0 ο Ακρίτας. Στο 20 ανοίγει το σκορ με τον Μαρσέλο Τόρες. Οι γηπεδούχοι βρίσκουν γκολ σε μια χρονικά στιγμή που ο Απόλλωνας έδειχνε να έχει καλύτερα πατήματα. Ο Τόρες από πλεονεκτική θέση άνοιξε το σκορ, κυνήγησε την φάση, προσπάθησε ο Γιωβάνοβιτς να το βγάλει σε πρώτο χρόνο. Ήταν πολύ δύσκολο στην συνέχεια. Και έχουμε σκορ στο Στέλιος Κυριακίδης. Με τον πική για τον Τόρες ο Γιωβάνοβιτς πρώτος, ο Τόρες ξανά στην μπάλα. Ο Γιωβάνοβιτς έδειχνε να πίστεψε πως η μπάλα πήγε προς τα πίσω. Ήταν μόνος ο Τόρες και με πλασέ άνοιξε το σκορ. Εδώ ξανά πρώτα απέκρουσε, ο Χαμάς δεν πήγε γρήγορα και ο Τόρες σκοράρει για το 1-0. Πανηγυρισμός του Περντρέου, σαν να σκοράρει αυτός. Που έχει μπροστά του τον Σαραβάνια, η σέντρα κοντράρει, πάει προς την εστία, η κεφαλιά, η απόκρουση του Περντρέου. Εδώ είναι η φάση, σέντρα του Ντόνιο, η κεφαλιά του Πίτσα, ο Περντρέου εξ επαφής αποκρούει. Ένα λεπτό έξτρα χρόνος για το πρώτο μέρος. Ο Ουάρτα εκτελεί στο δοκάρι. Ευκαιρία για τον Απόλλωνα στο 44 με το δοκάρι του Ουάρτα. Τέλεση φάουλ του Αιγύπτου, δείτε εδώ, ήταν λίγο πιο μπροστά όσο έπρεπε, έχω την εντύπωση, ο Περντρέου. Όμως ήταν και τυχερός γιατί μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι και έξω. Ο Απόλλωνας απειλεί. Πέιπερνς, γέμισμα προς τον Πίτσα που προσπαθεί να βρει Ντόνιο. Που κάνει το σούτ, το βγάζει ο Περντρέου. Ένα ξαφνικό σούτ του Ντόνιο. Ξανά ο Ντόνιο. Η σέντρα. Το γύρισμα, το σούτ έξω, μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Χέντι. Στο 51. Άφησε για τον Ήλιεφ. Ξαφνή χώρο για ένα σούτ. Το κάνει και στέλνει την μπάλα λίγο έξω. Με τον Ουάρτα στην εκτέλεση, στέλνει την μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά, να τον γκολ, 1-1. Ο Πίτσας ισοφαρίζει στο 63. Ο Απόλλωνας βρίσκει τον γκολ της ισοφάρισης, αποστημένη μπάλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Ουάρτα. Ήταν πολύ ωραία η τοποθέτηση και η κεφαλιά του Πίτσα που κάνει το 1-1. 11ο γκολ για τον Ιωάννη Πίτσα, που πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Φίλοι του Απόλλωνα, δείτε εδώ, πολύ ωραία κεφαλιά, κανένα περιθώριο αντίδραση από τον Περντρέου. Εξαιρετικό γκολ από τον Ιωάννη Πίτσα για το 1-1. Και έχουμε ακόμα πάρα πολύ χρόνο, έξαλλος πανηγυρισμός του Πίτσα με τον Χάμπο. Και η αντίδραση του Μποκτάν Αντώνε, υπάρχει έλεγχος της φάσης. Γι' αυτό και ο Φελάς λέει στους παίκτες του Ακρίτα να περιμένουν. Ελέγχεται τον γκολ του Πίτσα. Όλα κανονικά.
1-1. Εδώ είναι η εικόνα από το VAR στην φάση του γκολ με τις γραμμές. Γύρισε στον Λόπες που ψάχνει χώρο για να σου το κάνει έξω. Τον Εράσο στην εκτέλεση. Κεφαλιά προς τα πίσω του Ρομπέρς. Ο Λόπες ένα σούτ έξω. Δεν είναι πια όπως δείλε το σούτ. Ο Λόπες είδατε. Ο Χαμάς ψάχνει τον Πίτσα που μπαίνει στην περιοχή. Κάνει κίνηση και ο Άρτα και ο Χέντι. Ο Αιγύπτιος διατηρεί την μπάλα. Περιμένει τους συμπαίκτες του. Κάνει την σέντρα και φαγιά στα δίκτυα. Το γυρίζει ο Απόλλωνας με Τόνιο. Στο 72 ο Απόλλων κάνει την ανατροπή. Ο Τόνιος σκοράρει και πάλι για το 1-2 στο Στέγιος Κυριακίδης. Δύο κεφαγές, δύο γκολ. Πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα για την ομάδα της Λεμεσού στο 72 με τον Ουάρτα να κάνει, να κρατά την μπάλα όσο χρειάζεται, να κάνει την σέντρα και με καρφωτή κεφαγιά ο Τόνιο την στέλνει στα δίχτυα. Δεν αντίδρασε σωστά η άμυνα του Ακρίτα. Αντίδρασε ολόσωστα ο Τόνιο. Πάμε κάτω στην Μαρίνα για τις αλλαγές. Ο Λόπες για Σέχιτς. Το γύρισμα και πάλι στον Λόπες. Αφήνει στον Τραμέ που στέλνει την μπάλα έξω. Άφησε στον Τραμέ που έκανε το σούτ, το 1-2. Παναγιώτου για Πίτσα εντός περιοχής, κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-3. Έχει κάτι να μας δώσει περισσότερο αυτό το παιχνίδι. Είναι άλλο ένα γκολ για τον Απόλλωνα, άλλο ένα για τον Ιωάννη Πίτσα στο 88. Ο Πίτσα τελειώνει το μάτς. Σκυθροπός ο Μπερτρέου δεν μπορούσε να κάνει τίποτα σε αυτή την φάση. Άλλο ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Ιωάννη Πίτσα. Εδώ είναι ξανά η φάση με τον Πίτσα ανάμεσα στα δύο στόπερ με δυνατό σούτ από την σέντρα του Παναγιώτου για το 1-3. Ένα γέμισμα και ένα σούτ έξω.